Λοιπόν, για τον λοιπόν. Σκόνδρα θα μιλήσουμε μετά. Ωραία. Γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Εγιάλ Γκολάσα, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟ και είναι αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Θα τον ακούσουμε, θα μας πει ένα δικό του σχόλιο, τις δικές του εντυπώσεις, πώς πέρασε στον ΠΑΟ την τελευταία διετία και γιατί λύθηκε λοιπόν το συμβόλαιό του ένα χρόνο νωρίτερα. Ωραία. Να τον καλημερίσουμε. Εγιάλ, good morning from Θεσσαλονίκη. Good morning from Θεσσαλονίκη. I like Θεσσαλονίκη. Do you like ΠΑΟΚ also? Yes, sure. Are you gonna miss Θεσσαλονίκη? Yes, of course. What are you gonna miss most in Θεσσαλονίκη? A lot of things. The people, the city is very nice. I like everything in Θεσσαλονίκη. Μας λέει λοιπόν ότι θα του λείψει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, θα του λείψουν οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, η πόλη. Φεύγει αποχαιρετώντας έτσι με πολύ εγκάρδιο τρόπο την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Να προχωρήσουμε προς τα μέσα, να πάμε στην κουβέντα μας για τον ΠΑΟΚ, για ό,τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια που είναι εδώ, που ήταν εδώ μάλλον, το πώς τα έζησε ο ίδιος και τι δεν πήγε και τόσο καλά, ρε παιδί μου, στον ΠΑΟΚ. Στη συνεργασία του. Yeah, first of all, now that you are gone, you are in Israel, right? Yes, I'm in Israel now. Okay, are you in contract in negotiations with any team? Maybe. I have some options, but I wait until now. I don't know yet where I want to go. Mm-hmm. In few days I will know. Understand. Μας λέει ότι είναι στο Ισραήλ, είναι σε διάφορες επαφές και σε επικοινωνία με αρκετές ομάδες, αλλά θα ξέρει πού θα καταλήξει τις επόμενες ημέρες. Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην πατρίδα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Να παίξει εκεί δηλαδή. Με την Μακάμπι να έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες ομάδες. Λοιπόν, πάμε να τον ρωτήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Γιάλ, now that you're gone, tell us your impressions about ΠΑΟΚ, your memories here. I said a lot of things, you know. I was 2 years, and from the beginning the player was amazing with me. It's like family there. Mm-hmm. And really every day it was fantastic. The last year not so good, you know, because I started out 4 months. I was out. I train alone with Facundo and Razvan, but sometimes it's happening in football, and now I wait for the next team, and you know, to stay from the beginning. Mm-hmm. To start from the beginning, sorry. Μας λέει ότι ήμουν 2 χρόνια στην ομάδα και από την αρχή ήταν κάτι σαν οικογένεια για μένα, και κάθε μέρα ήταν πολύ όμορφη στην ομάδα. Πέρσι, τελευταία του χρονιά, δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα, γιατί δεν ξεκίνησαν και τόσο καλά τα πράγματα, γιατί έμεινε εκτός ομάδας μαζί με τον Φακούντο Περέιρα τότε και τον Ράτς, με την απόφαση εκείνη του Τούντορ. Περιμένει τώρα να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, την επόμενη ομάδα. Γιάλ, what happened exactly the previous summer in ΠΑΟΚ, and you were alone with Facundo Pereira out of the pre-season? Really, I don't know. The coach, it was like this, and I remember after one training, the coach tell us we stay out from the team and to train with the under 21, some training, and after we train alone 3 months. I don't know, but I said it's the coach, he chose like this, and okay, it's happening in football. How was your relationship with Mr. Tudor? Really, I don't have a good relationship, because I was only 4 months together with Tudor. I don't know him good, because I stay 4 months out, and after he leave after 3 months, you know, not so good. Mm-hmm. But okay, it's happened. I told you, this is football. Mm-hmm. Sometimes good things, sometimes no. Just a minute to translate again. Η ερώτηση ήταν για το τι συνέβη πέρσι στο ξεκίνημα της σεζόν, κυρίως με την απόφαση εκείνη του Τούντορ. Δεν ξέρω, το αποφάσισε ο προπονητής. Μετά από μια προπόνηση μας είπε ότι μένουμε εκτός ομάδας να προπονηθούμε αρχικά με την ΚΑΠΑ 20 και μετά προπονηθήκαμε για περίπου 4 μήνες μόνοι μας. Ο προπονητής το αποφάσισε, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, όπως λέει ο Γκολάσα. Σε ερώτηση για το
πώς ήταν η σχέση του με τον Τούντο. Ποια ήταν η σχέση του με τον Τούντο. Δεν είχα πολύ καλή σχέση και βέβαια εξήγησε ότι ουσιαστικά έμεινε εκτός ομάδας 4 μήνες και μετά, αφού επέστρεψε μετά από περίπου 3 μήνες, ο Τούντο έφυγε κιόλας από τον ΠΑΟΚ. Αλλά ξανατόνισε ότι αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, που γίνονται πολλές φορές. Οπότε εντάξει, είναι πράγματα που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Okay, this summer, how came up the divorce with ΠΑΟΚ? Well, sorry, I didn't hear you good. How came up the divorce with ΠΑΟΚ now? I so nearly good. Hello? Yes. We can hear you now. How are you? Κάνε λίγο σαν την ερώτηση γιατί δεν άκουσα από ό,τι καταλάβω. Okay, how came up the divorce with ΠΑΟΚ? When your, your decision to leave, or it was your decision to leave, or it was a decision Pauk's from decision. From Pauk? Ah, no, I understand. Yes, from last year, I spoke with my agent and with my family, and we choose together. It's a time to go to find team to play because I'm 24 years old. You know, I want to play. Mm-hmm. And when I was in Israel, I started to play in Maccabi Haifa from 17 years old, and never I was out. Mm-hmm. I always play in first 11. I don't know how the feeling to be out. And from last year, I know exactly what I want, and it's together also. I speak with Pauk and we find the solution together. It's the best of the best for me to go play and and it's you know now it happened before some days. Okay. Η ερώτηση ήταν για το αν το πώς προήλθε το διαζύγιο, αν ήταν δική του απόφαση και ήταν μια από κοινού απόφαση με τον ΠΑΟΚ. Μας εξηγεί ότι από την προηγούμενη σεζόν είχα μιλήσει με τον ατζέντη και την οικογένειά μου και τους είπα ότι θέλω και πρέπει να βρω μια ομάδα για να παίζω. Είμαι 24 χρονών και θέλω να παίζω. Στο Ισραήλ, στη Μακάμπη, όπως είπε, ήμουν από 17 βασικός. Χρονών ήταν βασικός, έπαιζε διαρκώς βασικός και όπως τόνισε, δεν είχε νιώσει το συνέστημα του να μην είναι βασικός και να μην παίζει πολύ. Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ και βρήκαμε μια από κοινού λύση για να συνεχίσω αλλού. What did the coach tell you after your decision? Ivic? Yes, Mr. Ivic. Say good luck. I spoke with everybody. I have a fantastic relationship with all the player and all the coaches, the assistant, everybody there. Everybody told me good luck and we love you and we'll be in touch with everybody, you know. Η ερώτηση ήταν για το αν του είπε κάτι ο τωρινός προπονητής, ο Βλάνταν Ίβιτς. Μου ευχήθηκε καλή τύχη. Μίλησα με όλους τους με τους περισσότερους συμπαίχτες μου. Είχα πολύ καλή σχέση με όλους στον ΠΑΟΚ. Όλοι μου είπαν καλή τύχη στον επόμενο σταθμό της καριέρας μου και μάλιστα είπε ότι θα είμαστε διαρκώς σε επαφή. Θα έχει επαφή για το τι γίνεται στην ομάδα και στον ΠΑΟΚ. You know very well, ΠΑΟΚ. What is your opinion about the new team? The new team under Mr. Ivic? First of all, I'm very happy for Ivic because he started something very good in last season in the playoff, and it's very good to leave Ivic to stay in the team because they start something, you know. And when you start something, you have to give him chance, you know, more time. And I hope the team continue like the finish the last season. Because they are a very good player and they like family, it's very good. Στην ερώτηση για την ομάδα. Πώς βλέπει την ομάδα υπό τις οδηγίες του Ίβιτς. Βέβαια και με τον Ίβιτς πλέον και την επόμενη ομάδα που δεν θα είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ίβιτς. Ξεκίνησε κάτι καλό στα play-off. Είναι καλό που συνεχίζει στην ομάδα ο Βλάντα Ίβιτς, γιατί ξεκίνησε κάτι το οποίο μπορεί να έχει συνέχεια. Είναι καλό να αφήνει τον προπονητή να συνεχίζει, όπως είπε ο Γκολάσα. Είχε πολύ καλό τελείωμα στην περσινή σεζόν και ελπίζει να το δει να συνεχίζει έτσι και την επόμενη. I don't know if you would like to make a comment about Mr. Savvidis. What, sorry? I don't know if you would like to make a comment about Mr. Savvidis. They need you so good again because I'm in the road. You can say it again.
Your comment about Mr. Savid is the owner of the team. Το χάνουμε. Α. I said, great for Pau, you know, when you have a president like Mr. Savid, because they give him everything and you have they have always what the team needs to be very good and to be better always. And I think all the people in Saloniki very happy because the people in Saloniki like very much the team. And I hope, you know, to for PAOK to take championship this year or next year, because it's I know the people in Saloniki like very much the team, and they want more for everybody to be champions. Μας λέει ότι είναι εξαιρετικό για τον ΠΑΟΚ να έχει έναν τέτοιο πρόεδρο. Δίνει όλα όσα χρειάζεται η ομάδα προκειμένου να γίνεται καλύτερη. Και το λέει γιατί ξέρει ότι πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη αγαπάει τον ΠΑΟΚ και ελπίζει, όπως είπε, να πάρει ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα είτε αυτή είτε την επόμενη χρονιά. Γιατί το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά, το θέλουν πολλοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εγιάλ. Now that you're living PAOK in Thessaloniki, your message for the fans, for the fans of PAOK. Yes, I want to say thank you very much for a great 2 years, and I hope for the fans to be happy this year and to take champion. And always PAOK was in my heart and really forever. Okay. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για αυτά τα 2 υπέροχα χρόνια. Εύχομαι και ελπίζω να είναι χαρούμενοι, να γίνουν μάλλον χαρούμενοι την φετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα είναι για πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε ο Γιάλ Γκολάσα. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν, Νίκο. Γιάλ, thank you very much. Thank you, bye bye. Bye bye. Okay.